Πάνω από 200-300 χρόνια. Είναι ένα έθιμο το οποίο δεν θα πρέπει να αφήσουμε εμείς οι νεότεροι για να το βρούμε οι μετέπειτα γενιές. Εδώ τα παλιά χρόνια γινόταν οποιαδήποτε αγοροπολισία σε κινητό είδος και ακίνητο πολλές φορές. Τα τελευταία χρόνια έχει εκπολιτιστεί, ας το πούμε. Ο πολιτιστικός σύλλογος, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ, μας έδωσε σε όλους σχεδόν ομπρέλες. Φτιάξαμε κάτω διαγράμμιση και έγινε πιο σωστό. Ο καθένας έχει τη θέση του. Δεν υπάρχουν οι καυγάδες αυτοί που υπήρχαν παλιά. Ποιος θα πάει σε ποια θέση, που αναγκαστικά ερχόντουσαν οι παππούδες στις 3-4 η ώρα τα ξημερώματα για να βρούνε θέση με το γάιδαρο, βέβαια τότε. Εμείς τώρα έχουμε τα άλογα τα πολλά, αφού περάσουμε και από το Βεζινάδικο, βέβαια. Ξεκίνησε τώρα το χειμώνα, ήταν δύσκολο το χειμώνα που πέρασε. Τώρα κάτι πήγε να ξεκινάει. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή καλοκαιρινή σεζόν. Κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζετε? Κάτι μικροπροβλήματα πάντα λύνονται επί τόπου. Ένα πρόβλημα είναι το ότι παρκάρουν διάφοροι μπροστά στον δρόμο, ας πούμε. Τελικά το διευθετήσαμε με το Δήμο, βάλανε κάποια κολονάκια. Εμείς θα πηγαίνουμε τα αυτοκίνητά μας αφού ξεφορτώσουμε στο πάρκινγκ. Αυτά, εντάξει. Κάποια μικροπροβλήματα πάντα υπάρχουν. Τα προσπαθούμε να τα λύσουμε χωρίς να έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι σε όλους και το κυριότερο, πάντα υγεία. Και να το κρατάτε ζωντανό, έτσι πάντα, το παζάρι. Εμείς όσο μπορούμε θα το βαστίξουμε ζωντανό. Γιατί εμείς, εν αντιθέσει με κάποιους ίσως λέω, το θέλουμε το παζάρι. Να είστε καλά. Ήθη και έθιμα έτσι, που τα βρήκαμε από τους παππούδες, πρέπει με νύχια και με δόντια να τα βαστίξουμε. Εδώ βρίσκεις και πολλά προϊόντα τα οποία είναι από αυθεντικά. Είναι αυθεντικά προϊόντα των κυθύρων. Από σπόρους, από ζώα, τα τυριά, από αυτά που δεν είναι τοπικά, δεν είναι πλαστικά τα τυριά μας, είναι από γάλα. Αυτά. Να είστε πάντα καλά. Ο κύριος Νικόλαος Δάβαρης, έτσι. Το χτήμα Δάβαρη. Και εδώ και σε λίγες μέρες, κάπου στις αρχές Ιουνίου, και να το πούμε και αυτό, στις αρχές Ιουνίου ή την πρώτη ή την δεύτερη Τετάρτη του Ιουνίου, θα ξεκινήσουμε και το παζάρι στο Λιβάδι. Και εμείς σαν χτήμα Δάβαρη θα κάνουμε μια καινοτομία λίγο πιο μέσα, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Καλό καλοκαίρι. Αμήν. Χαιρετούμε. Με υγεία. Μετά από 1,5 χρόνο τώρα
Θεόδωρος ο Μακονέζος, πια τους 1925-88 ετών και από παιδικής ηλικίας ή έρχομαι τακτικά εδώ στο παζάρι του ποταμού. Βεβαίως τότε οι συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές, διότι αυτοκίνητα το πρώτο που ήρθε ήταν του Γαβρίλη, δεν υπήρχαν και του Μεγαλοκόλου μου 1-2. Και ήταν όλο με γαϊδούρια και με μπουλάρια. Μεταφερμόντουσα από όλα τα κύρια, μητάτα ως επιτοπλίστων που είχαν και περισσότερα προϊόντα, διαράδικα, φράτσια, αλλά η μεταφορά, όπως σας είπα, ήταν με μουλάρια, με γαϊδούρια, με τέτοια μεταφορικά μέσα. Τώρα, εγώ έρχομαι συνεχώς, επειδή στο κάνω έχω και ένα κτήμα εδώ κοντά και ασχολούμαι στην περιφέρεια ποταμού. Πόσα χρόνια έρχεστε εδώ? Όλα σχεδόν τα χρόνια, εκτός όταν έλειπα και 3,5 χρόνια που ήμουν στο στρατό. Απουσίασα, είμαι, μπορώ να σου πω, τακτικός κάθε Κυριακή στο παζάρι. Πολύ ελάχιστες περιπτώσεις που δεν είμαι. Παλαιά ήταν πολύ ζωντανό παζάρι, πολλοί κόσμος, διότι βέβαια εκείνη την εποχή δεν μεταφέρανε και από το... δεν ήταν τα μεταφορικά μέσα από απέναντι από την Πελοπόννησο, όπως τώρα φέρει Μπό, Τέφνης. Όλα αυτά είναι, συντελέσανε και τώρα φέρνουν πολλά προϊόντα. Είναι πιο συστηματική η παραγωγή απέναντι στη Πελοπόννησο και οι τιμές πολλές φορές μπορώ να σας πω και πιο χαμηλές από τις δικές μας. Σωστό. Εμάς μπορεί να είναι πιο αγνά, πιο φρέσκα, αλλά πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση τώρα, θέλω να πω. Προβλήματα αντιμετωπίζετε εδώ στο παζάρι, κάποια προβλήματα? Ακούσα να δείτε, όχι. Τώρα το καλοκαίρι δεν είμαστε πάρα πολλοί. Έχουν μειωθεί. Διότι οι γεροντότεροι που ασχολούμεθα με τέτοιες εργασίες κυπευτικά και διάφορα προϊόντα να φέρουμε στην αγορά. Είμαστε λίγοι. Άλλοι πεθάνανε. Οι νεαροί τώρα δεν πολλοί ασχολούνται με τέτοια. Μορφώνονται, θέλουν να βγουν κάποια θέση άλλοι. Και έτσι οι συνθήκες έχουν κάπως αλλάξει. Το καλοκαίρι με τον τουρισμό σχετικά δημιουργείται μια κίνηση τον Αύγουστο. Και έτσι, μπορώ να πω καλά, ειδικά εμείς ορισμένοι που είμαστε παλαιότεροι και μας ξέρουν. Εγώ έχω και τι, είναι αυτή, εγώ έχω και αυτή τη, τέλος πάντων, τη φυσιολατρία, ας την πούμε, και προσπαθώ και έχω προϊόντα αγνά, βάζω κοπριά, αγοράζω και έχω σταματήσει τα λιπάσματα. Μπράβο, μπράβο, καλό αυτό. Και ξέροντας αυτό, να πούμε, με προτιμούν τα προϊόντα μου. Μπράβο σας. Είμαι ευχαριστημένος. Είναι να αποκτήσεις καλό όνομα, με ξέρουν από παλιά. Σωστά. Είμαι τακτικό και όλα αυτά, εγώ είμαι ευχαριστημένος, γιατί ασχολήθηκα με τη φύση και είμαι 88 χρονών και μπορώ και δουλεύω ακόμα. Και καλλιεργώ και πολλές φορές κάτω με, σαν το πρόβατο, με τα γόνατα, όχι όρθιο. Αλλά μ' άρεσε και μ' αρέσει η δεντροκομική. Και φέτος ακόμα έχω δεντροφυτέψει ένα μεγάλο κτήμα, 10 στρέμματα, έβαλα και κλίματα και έχω βάλει όλα τα οχωροφόρα δέντρα, μέχρι φίνικα, μέχρι τα πάντα. Μπράβο σας. Ό,τι έχω ακούσει, το ιστορικό του είναι ότι είναι 400 χρόνια που γίνεται εδώ στον ποταμό. Έχει δηλαδή ιστορία μεγάλη, αφού είναι 4 αιώνες. Αυτό μοναχά αρκεί να καταλάβουμε τι, περί κοινός πρόκειται. Να είστε καλά, να συνεχίζετε να έρχεστε εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και όλος ο κόσμος. Και καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη Δευτέρα μου.
Τώρα έβγαλε την γλώσσα. Φτιάξαμε αυτό το υιοθέτησε μια γάτα στη Δεκέμβριο να μαζέψουμε λεφτά για στήρωση για τα γατάκια στα κύτταρα και να παίρνουμε το άρρωστη γατάκια έξω από το κόσμο να πάμε καλύτερα. Πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Εμείς στα κύτταρα έχουμε πιο πολύ γατάκια τώρα και έχει πρόβλημα. Εμείς, εγώ στο σπίτι μου έχω 20 και μπορώ να δίνω φαγητό, αλλά για το στήρωση και όλα αυτά είναι πρόβλημα για θέλει πολλά λεφτά. Τώρα με αυτό μαζέψουμε λεφτά και έκανα το στήρωση για τα γατάκια μου. Μπράβο. Έκαναμε και στη καψάλη. Έχει άλλοι δύο που δεν μπορούμε να παίρνουμε, αλλά τα κάνουμε. Όποιος θέλει δηλαδή μπορεί να βοηθήσει παίρνοντας ναι. Μια μαρμελάδα κάτι. Από... Όχι, είναι το κουτί, βλέπεις γύρω-γύρω στα νήσι. Ναι, ναι. Και αν θέλεις να μου δίνεις κάτι, μπορείς να κάνεις μέσα εκεί. Κατάλαβα. Πασίγνωστος και ποιος δεν τον ξέρει, ένα ρεπορτάζ κάνουμε για το παζάρι του ποταμού, κυρία Θεοδωρακάκη. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για πόσα χρόνια έχει ύπαρξει και κοίταξε. Προβλήματα που αντιμετωπίζει γενικότερα. Κοίταξε να δεις, το παζάρι αυτό, από ό,τι λένε οι παλιοί, έχει ιδρυθεί περίπου πριν από 400 χρόνια και διατηρήθηκε, έχει προσφέρει τα μέγιστα στο Τσιρίγο, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι ερχόντουσαν με τη λίγη κομπάνια τους, λίγα αυγά, ένα τυράκι κτλ. Αλλά αυτοί με αυτά τα λεφτά που βγάζανε, ήταν αγρότες, έχουν οι περισσότεροι αγοράσει κάποιο διαμερισματάκι στην Αθήνα. Έχει σώσει κόσμο. Βέβαια, υπέστη διωγμούς, τόσο από την εκκλησία, ιδιαίτερα από ένα δεσπότη, στον οποίο αντισταθήκαμε και το κρατήσαμε το παζάρι. Βέβαια, μετά, όταν ήταν η Χούντα, ήρθε ο Πατακός. Μια φορά από τη Σπάρτη που μιλήσανε εκεί για το παζάρι και ήρθε και λέει την Κυριακή δεν θα έχει παζάρι. Εμείς αμέσως ενεργήσαμε στην Κυριακή αδελφότητα του Σίδνεϊ και τους τραβήξανε τα αυτοί αυτινόνα και το ξεχάσανε. Έμεινε το παζάρι. Βέβαια, έχει υποστεί μεγάλες επιθέσεις και πολλές φορές έχει πέσει. Τώρα, λόγω οικονομικής κρίσης, είναι λιγάκι πεσμένο. Αλλά θα επανέλθει, γιατί προσφέρει τα μέγιστα. Εκτός από αυτό που ξέχασα να το πω, τα περισσότερα προξενιά γινόντουσαν εδώ. Γιατί η κοπέλα από το Λιβάδι ή από τη Χώρα ή από το Δρυβόνα ερχόταν εδώ, ήταν ο γαμπρός ο μέλλον εδώ, γνωριζόντουσα και τέλειωνα, γιατί εκείνη την εποχή κυκλοφορούσαν μόνο με τα γαϊδουράκια. Σωστό είναι αυτό. Και επομένως ερχόντουσα. Επομένως το παζάρι είναι πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ απαραίτητο και θέλει στήριξη οπωσδήποτε. Και πρέπει να κρατηθεί. Πρέπει πάση θυσία. Τις παραδόσεις κρατάμε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοδωρακάκη. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Να είσαι καλά. Καλές εκπομπές. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Ελπίζω να σου έδωσα κάτι. Πολύ, πάρα πολύ.